Για να δούμε. 1974. Πάρα πολύ όμορφη. Είναι 4 ετών εδώ. Δίνουμε τις ηλικίες. Λέμε και χρονολογίες όλα, έτσι δεν θα μας βλέπει κανένας μετά. Αυτό, εκεί το πάμε. Εκεί το πάμε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μεγαλώνοντας η ελικοκίνου, φτάνει στην εφηβεία της. Αποκλείεται. Ναι, ναι, είναι η ελικοκίνου. Κάντε τις αφαιρέσεις, δεν λέω άλλες ηλικίες. Όχι, μην λες. Νομίζω καλύτερα θα ήταν για όλους μας. Συνεχίζουμε. 99, εδώ κάνει την πρώτη της δισκογραφική δουλειά. Εδώ μοιάζει λίγο την Έλληνα Παπαρίζου, παιδιά. Όχι, καλά. Εγώ τώρα λοιπόν θα σου δείξω κάποια μικρά αποσπάσματα από το βίντεο που έχει πρωταγωνιστεί για να μου πεις αν μοιάζει τελικά ή όχι την Παπαρίζου. Δεν είναι αυτό λίγο. Έχει βάλει σοκ. Όχι, επειδή είπες Έλενα. Γι' αυτό. Για σένα. Παιδιά. Απάντησα. Εγώ θα είμαι η τελευταία που θα σχολιάσω αυτό. Σχολιάστε εσείς και μετά. Να σου πω κάτι. Αυτή είναι η έξτρα συμμετοχή του 4Ε. Έτσι δεν υπάρχει. Τι ρούχα είναι αυτά, ρε παιδιά. Γιατί. Το 99 ήταν αυτά στη μόδα. Το 99 δεν ξέρω τι ήταν στη μόδα. Η Έλληνα δεν το υποστήριξε. Ήταν λίγο πιο γεματούλα τότε. Μόνο αυτό είναι εσύ. Τι άλλο ήταν. Μόνο γεματούλα ήταν. Εντάξει, μπορεί να έχει λίγα κιλά, αλλά εντάξει, και αυτό γοητεία είναι σε κάποιες γυναίκες. Παιδί μου, δεν είναι τα κιλά, είναι όλο το σύνολο, το σετ. Βρε, αγάπη μου, όταν έχεις περιτά κιλά και πας να μην στη τηλεόραση, τι θα φορέσεις τη μήνυ, θα φορέσεις αυτή που είναι μέχρι εδώ και σου καλύπτει λίγο το χοντρό το πόδι. Σοφία, τι κάνεις, κορίτσι μου. Δείχνω απλά πού είναι τη φούστα. Πάντως, προσέξατε κάτι, ότι το μπούστο είναι φυσικό και είναι ίδιο. Φυσικότατο. Αυτό δεν το αρνείται κανείς. Να τα λέμε και τα καλά. Πάμε παρακάτω. 2000, ένα χρόνο μετά βλέπετε, φανερά, δυνατιά. Βάρκα μου κάνω. Τα πέταξε όλα και το 4Ε και... Πρέπει να σας πω ότι αυτό είναι μια φωτογραφία η οποία κοσμεί το εξώφυλλο του δίσκου της. Τώρα δεν ξέρω τι έχει γίνει. Εντάξει, υπορροείς κάτι. Τώρα με αυτό που είπες. Όχι καλέ. Γιατί σε ένα χρόνο είναι λίγο διάστημα. Πόσο γυμναστική, πόσο διατροφή, πόσο. Άμα θέλει κανείς όμως. Άμα θέλει, τα καταφέρνει. Μπράβο. Ανδρική κολόνια, το θυμάστε το τραγούδι. Μέσα είναι και εντόνια. Μυρίζει ακόμα. Πάμε παρά. Πάμε στο επόμενο. Τρία χρόνια μετά. Εδώ, αποθέωση. Εδώ είναι ερωτά μου, ε. Ναι. Και είναι εκεί που γνωρίζει. Ναι, και είναι και εκεί που γνωρίζει την απόλυτη επιτυχία. Παιδιά, είναι ωραία γυναίκα η ελικοκίνη. Τώρα μου λέμε πλακίες, έτσι. Είναι γυναικά. Είναι γυναίκα. Έχει εξοπλισμούς. Είσαι αυτός που μας φέρνει όλους σε ισορροπία. Όχι, μα δεν είναι ωραία γυναίκα. Στάθη, είναι ή δεν είναι, φίλε μου. Είναι και ο Στάθης που ψηφίζει κοκκίνη. Πάμε παρακάτω. Εδώ είναι όπως την έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Για να απλή από ποτέ. Απλή. Τα μαλλιά της τα αλλάζει. Γι' αυτό επέλεξα μια ασπρόμαυρη φωτογραφία. Για να μην αλλάζουμε πολύ συχνά. Και τώρα πάμε στο 2013. Πρόσφατα άλλαξε το φούρεμά της. Ελένη, το έκανε σαν και σένα θέλει. Το έκανα και μόδα, πες μας τώρα, να πεθάνουμε. 2013, έτσι είναι τώρα. Ωραία, πολύ ωραία. Για να το δούμε και το συνολικό. Πάρα πολλές αλλαγές ανάμεσα στα χρόνια, έτσι. Αλλά νομίζω ότι πανηγυρικά, το 1999 θα έλεγα εγώ, δεν είναι και η δυνατότερη τη στιγμή. Ναι. Με το σχοινά πότε τα είχε το 99, εκεί γύρω πρέπει να τα είχε. Λογικά εκεί γύρω. Πιο παλιά, δεν θυμάσαι που είχε κάνει την πρόταση στη Γαρμπή το 95. Δεν βλέπεις σε Real Killer, τι συμβαίνει.